Σε αυτό το σημείο όμω θέλω να πάμε σε αυτό που προανήγγειλα και από την αρχή τη εκπομπή. Ο μπαμπά, ο Χρήστο Χούπα, μίλησε για την κόρη του, την Ελπίδα Χούπα που ήταν σε αυτό το τρένο. Έχει μιλήσει και στη δική μα εκπομπή και στο στρατή και στην Κατερίνα Σουλιώτη. Όμω βγήκε στον τηλεοπτικό σταθμό Sky και έκανε μια πολύ συγκεκριμένη δήλωση. όπου μετά στα social media έγινε η αναπαραγωγή τη δήλωση κατηγορώντα αυτόν τον πατέρα. Ο κ. Βονικάκη, που εκπροσωπεί τον κύριο Χούπα και την οικογένειά του, θα μας δώσει την δική του απάντηση και σε σχέση με το τι πια λέει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί αυτός ο άνθρωπος έχει χάσει την κόρη του. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Έχει χάσει ένα δικό του άνθρωπο. Πιο δικό του δεν υπάρχει. Καταλαβαίνετε. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ την κυβέρνηση και αυτά τα μέτρα που πήρε. Δεν γνωρίζω, και δεν μπορώ να σας πω αν είναι αρκετά ή αν είναι λίγα, διότι μπορεί να αγγίζουν κι άλλους 56 ανθρώπους, ε, τη, την κόρη μου εμένα δεν πρόκειται να μου τη φέρει πίσω κανείς, ούτε ακόμη κι αν έταζα το, το, το χρυσό ολόκληρο του πλανήτη. Από εκεί και πέρα, η πολιτεία, με αυτά τα μέτρα που πήρε, είναι βάλσαμο στην πληγωμένη ψυχή μας. Και πιστεύω ε, και εγώ, αλλά και κάποιοι άλλοι να, τε, να τα αξιοποιήσουμε. Ναι. Σημειωτέων ότι εκφράζω τη δική μου άποψη και δεν ε, εκφράζω κάποιο άλλο. Κάποιος άλλος μπορεί να έχει διαφορετική αντίληψη. Δύο παλαιστές είμαστε. Τρία παιδιά σπουδάζω. Και ε, τα σπουδάζω ορθοπετω, ορθοπεταλιά, αγκομαχώντας, γκαζώνοντας και οικονομικό είναι το θέμα. Ακούστε λοιπόν, αυτός ο άνθρωπος βγήκε στους Δεκατιανούς, στην εκπομπή του Σαββατοκυριακού στο Sky και τι είπε ο άνθρωπος, ότι εγώ είμαι αυτός, έχω αυτή την κόρη και σκέφτομαι έτσι. Κάποιος άλλος μπορεί να σκέφτεται αλλιώς, κύριε Βονικάκη. Κύριε Κουσελίνη, τι είπε ο κύριος Σκούπας, είπε την αλήθεια. Η αλήθεια όμως ξενίζει όταν ατόφια δίδεται σε μια κοινωνία που δικαιολογημένα όλοι είμαστε βουτυγμένοι στο θρήνο, αλλά τον θρήνο και τον κοπετό του πατέρα και της οικογένειας, κανείς δεν μπορεί να τον ξέρει πώς σηκώνει αυτός ο άνθρωπος το σταυρό του μαρτυρίου του, διότι ακόμη και χθες που ήμουνα στο σπίτι τους, ένα σπίτι τίμιο, αξιοπρεπές, από την πρώτη στιγμή σας συγκίνησε και μας συγκίνησε όλους ο κύριος Χούπας, διότι την εκδραμάτιση αυτού του θρήνου την έκανε με εξωστρέφεια. Όταν όμως ήρθε και είπε κάτι το οποίο στη φαρισαϊκή υποκρισία κάποιων δεν μπορεί να γίνει ανεκτό, Πέσαν όλοι πάνω, απομονώνοντα μία φράση. Απομονώνοντα, αυτό είναι η απομόνωση. Ίσως, η δική μου ένσταση, κυρία Κουτσελίνη, ήταν ίσω το άστοχο τη χρονική στιγμή και η λέξη που χρησιμοποίησε. Ειδικά ο συνήγορο ε, που ασχολείται ως ποινικολόγος που ασχολείται με, τα, με ποινικέ δίκες, οι λέξεις όπως και για τη λογοτεχνία, για την ποιήση έχουν ακουστική, έχουν δύναμη οι λέξει που χρησιμοποιούμε, γιατί έχουν και η συναισθηματικό χρησμό. όμω την περίοδο Άρα που έχει χάσει βάλσαμο... το παιδί του, Βεβαίως. μην τον μπερδέψουμε. Η λέξη βάλσαμο χρησιμοποιήθηκε εκεί, κατά τίνο, χρησιμοποιήθηκε από αυτού που θέλανε να δημιουργήσουν αυτέ τι εντυπώσει ή ίσω να εργαλειοποιήσουν και αυτή τη δήλωση, γιατί υπάρχει και άλλη όψη του νομίσματο, ότι τη θέλανε τι? αυτή τη δήλωση για να εργαλειοποιηθεί και να εξυπηρετήσουν τα πάντα. Να επαναλάβω κάτι, γιατί ενδεχομένω κανεί μπορεί να μην το θυμάται. Στην κηδεία τη Ελπίδα Χούπα, Είχε παρευρεθεί και ο κύριο Τσίπρα. Προσπάθησαν λοιπόν κάποιοι άνθρωποι να κομματικοποιήσουν όλο αυτό, αλλά φέρνοντα τον κύριο Χούπα σε μια άλλη κατηγορία ανθρώπων. Κύρι... Το καταλαβαίνετε πώ το λέω. Να εκμεταλλευτούν πολιτικά δηλαδή όλη αυτή την εξέλιξη. Από την πρώτη στιγμή, η οικογένεια Χούπα ιδεολογικά ανήκει εκεί που ανήκει και μάλιστα δεν είναι ψηφοφόρη του κυβερνώντο κόμματο. Που πέσανε να πούνε ότι Εκεί εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Α. Το τελευταίο πράγμα που απασχολεί αυτή τη στιγμή την οικογένεια είναι το πώ θα εργαλειοποιηθεί η υπόθεση. Η οικογένεια πραγματικά δεν μιλάει ακόμη σε παρόντα χρόνο. Λέει η ελπίδα μα. Έχω τρία παιδιά, είπε. Ακούστε τι είπε. Ε, έχω τρία παιδιά. Ακόμη δεν έχει συνειδητοποιήσει ότι η ελπίδα δεν θα ανοίξει πόρτα και δεν θα την ξαναδεί. Ο άνθρωπο αυτό για την αξιοπρέπειά του και το ήθο του και ειδικά το ήθο των παιδιών του, εγώ εξεπλάγει Συνάντησα παιδιά την πρώτη φορά που δηλώσαμε παράσταση προ υποστήριξη τη κατηγορία. Μορφωμένα, καλλιεργημένα, με πιάνο, με, με, με όπερα, με απίστευτες γνώσει λογοτεχνία. Με τον μεγάλο των αδερφών του Σεραφίν, κάναμε συζήτηση για αρχαίο θέατρο. Μα να δείτε τι τη συνεντεύξει, είπα... το αμοντάριστο υλικό του πατέρα Χούπα που έχουμε εμεί στα χέρια μα τι πρώτε ώρε. Με... Τι σεβασμό μίλησε για τα άλλα θύματα, για τις οικογένειές τους, για τους ανθρώπους, για τους δημοσιογράφους Ακριβώς. που εκείνη την ώρα κάναμε τη δουλειά μας και ο άνθρωπος αυτός με περισσή ευλάβεια καθόταν απέναντί μας και μας μιλούσε μέσα στον πόνο του. Ταυτόχρονα, αν μου επιτρέπετε, μόνο να ολοκληρώσω κάτι ακόμη, να βάλουμε άλλη μια παράμετρο. Το πρώτο πράγμα που μου ζήτησε η οικογένεια Χούπα, και ξέρετε από την Τρίτη μέχρι ε, προχθέ το Σάββατο που έγινε αυτές οι δηλώσεις, αυτή η δήλωση του κύριου Χούπα, ε, έκανα τέσσερι δημόσιε τοποθετήσει. Και απαρεγκλήτω εγώ για να αναλάβω κάποιον να τον υπερασπιστώ ή να είμαι συνήγορο προ υποστήριξη κατηγορία, πρέπει να είμαι απόλυτα ευθύγραμμο και να πιστώ ότι μπορώ και θέλω να τον αναλάβω. Το πρώτο πράγμα που μου ζητήσαν λοιπόν ήταν, κύριε Βονικάκη, θέλουμε. Το μαχαίρι να φτάσει στο κόκαλο. Θα χρησιμοποιήσω αυτή τη φράση του σειρμού. Θέλουμε δικαίωση για τη μνήμη τη ε, κόρη μα, τη αδελφή μα, και δικαίωση σημαίνει άτεγκτη, ανεπηρέαστη, ακέραια δικαιοσύνη. Να είστε εκεί να ελέγχετε, να συνεπικουρείτε το έργο τη. Δεν θα αμφισβητήσουμε την αστική δημοκρατία. Πιστεύουμε στην αστική δημοκρατία. Έχει σημασία η λέξη. Πιστεύουμε στου θεσμού. Θωρακίζουμε του θεσμού και εσεί θεσμικά να είστε δίπλα στη δικαιοσύνη, να βρεθούν οι πραγματικοί προτέτοι και όχι μόνο ένα ανεύθυνο σταθμάρχη, το ανεύθυνο κατά την κοινή χρήση του όρου, όχι ανεύθυνο των αντίων, υπεύθυνο νομικά, ποινικά, αλλά ένα άνθρωπο με βαριά, με ενδεχόμενο δόλο, με βαριά αμέλεια που οδήγησε τα πράγματα και τον ακούσαμε στην αποδελτίωση που έγινε στα ηχητικά καταλάβαμε όλοι γιατί άνθρωπο, γιατί άνθρωπο μιλάμε. Αλλά πέρα από αυτό έχουν οι δυσίατες διαχρονικές παθογένειες του συστήματος να αναδειχθούν και να γίνει αυτή η υπόθεση, αφορμή και να λυθούν αλλά να αποδοθούν και ευθύνε. Αυτή ήταν η τοποθέτηση της οικογένειας Κούπα. Νο, νομίζω αυτό ότι η περαιτέρω εκμετάλλευση αυτής της υπόθεσης είναι αυτό Αλή που μα μας ενοχλεί και μας φυρίζει στα αυτιά. Κάτι ε, θέλει στανάση μου και Θέλω να... Θέλω να πω το εξή. Ε, έξω από το χορό ξέρουν όλοι και χορεύουν. Τη θλίψη και τον πόνο δεν τη ζουν όλοι οι άνθρωποι το ίδιο. Και όσοι όμω είναι έξω από το χώρο, όπω μεταφορικά είπα νωρίτερα, δεν μπορούν να καταλάβουν ποτέ. Η θλίψη και τον πόνο ενό πατέρα και μια μάνας. Μα τι σημαίνει ο ότι μια αποζημίωση αυτός, όταν την παίρνει ένα άνθρωπο ε, είναι ότι είναι κακό άνθρωπο και δεν σέβεται τη δε, μνήμη του δε, παιδιού δε του. Δεν μίλησε καν ο άνθρωπο για αποζημίωση. Είναι απαράδεκτο αυτό. Ακριβώ. Ποτέ αφήνε. δεν τέθηκε δεν θέμα αποζημίωση. Δεν το συζητήσαμε ακόμη. Ποτέ. Είναι απαράδεκτο και καταδικαστέο. Δεν εύχομαι σε κανέναν γονιό να ζήσει αυτά που ζει αυτό ο άνθρωπο αυτή τη στιγμή. Και προπαντό να μην τα ζήσουν αυτοί που απομόνωσαν μια να φράση. Θα δώσω και το λόγο στον κύριο Ντούγκα γιατί μου τον ζητάει. βγάλανε mm. έτσι τον mm. Ναι, εγώ θεωρώ. Καταρχήν φαίνεται στο βίντεο ξεκάθαρα ότι λέει ο άνθρωπο ε, ότι. και όλο το χρυσό το παιδί μου δεν θα επανέλθει. Δηλαδή, νομίζω μιλάει μόνο του το βίντεο που είδαμε. Και θεωρώ ότι καμία οικογένεια, όποια και δικαίωση να Ολόκληρο, μέρη, αν το δει κανεί, ε, μιλάει ε, όλο. Έτσι, αποσπασματικά, ε, όχι. Ε, αλλά η προσωπική μου άποψη, όχι σαν νομικό, σαν άνθρωπο αυτή τη στιγμή, είναι ότι οποιαδήποτε δικαστική απόφαση και να δικαιώσει αυτά τα θύματα, όσα και μέτρα να δώσει αυτή η κυβέρνηση σε αυτέ τι οι οικογένειε, το θέμα είναι ένα. Ότι αυτέ οι οικογένειε και αυτά τα παιδιά, ε, μάλλον τα παιδιά, δεν θα ξανάρθουν πίσω. Και οι οικογένειε ε, οι ζουν ένα μεγάλο Να επανέλθουμε στην υπόθεση των Ντεμπόρ.